Η μέρα πανελλαδικής δράσης των συνταξιούχων είναι η 14η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου των Συνταξιουχικών Οργανώσεων. Εκείνη την ημέρα θα διοργανωθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε κάθε νομό, προκειμένου οι συνταξιούχοι να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση στο σύστημα υγείας και για τη μη ενίσχυση του εισοδήματός τους. Το πρωί έγινε στο εργατικό κέντρο του Βόλου Πανθεσσαλική σύσκεψη συνταξιουχικών οργανώσεων για την προετοιμασία της κινητοποίησης της 14ης Δεκεμβρίου. Συνεδρίασε η Ομοσπονδία, η ΣΕΑ, δηλαδή οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, που είναι πολλές, με διαφορετικές αντιλήψεις σαφώς, συμφωνούν όμως ότι δεν μπορούν πλέον να σηκώσουν το βάρος αυτών των μέτρων και αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Αυτή τη φορά ορίζοντας ως ημέρα πανελλαδικής δράσης τη 14η Δεκέμβρη και θεωρήσαμε, και για να μην γίνουν εδώ και πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, με όλα τα μέτρα ασφαλείας, να κάνουμε συγκεντρώσεις σε κάθε νομό. Για άλλη μια φορά, εμείς οι συνταξιούχοι βρισκόμαστε στον δρόμο του αγώνα. Βρισκόμαστε στον δρόμο του αγώνα γιατί η κυβέρνηση δεν αποφασίζει να ενισχύσει το εισόδημα των συνταξιούχων. Και όταν λέμε το εισόδημα, εννοούμε όχι μόνο τις συντάξεις, γιατί το εισόδημα χάνουμε και από τις αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στα είδη πρώτης ανάγκης κτλ. Εμείς πλέον, σαν συνταξιουχικό κίνημα στη Μαγνησία, θα οργανώσουμε στις 14 το Δεκέμβρη μεγάλη κινητοποίηση στο Βόλο. Θα καλέσουμε συμπαράσταση και από τα εργατικά σωματεία, γιατί αφορά και αυτούς, γιατί αύριο αυτό που κάνουμε σήμερα είναι και για αύριο, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα οι συνταξιουχικές οργανώσεις της Μαγνησίας, Σωματεία και Φορείς θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας για την κατάσταση στο σύστημα υγείας εν μέσω πανδημικής κρίσης. Καλέσαμε όλα τα σωματεία, τους φορείς Μαγνησίας, αγρότες, φοιτητές κτλ. Να κάνουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο που να πάρει τη μορφή του παλαϊκού συλλαλητηρίου στη Μαγνησία για τα ζητήματα της υγείας. Να ενισχυθούν οι δομές υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ. Στον Μαγνησία, να προσλάβουν γιατρούς, προσωπικό, να επιτάξουν μεθ και κλίνες ιδιωτικές. Πεθαίνει κόσμος. Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Η κυβέρνηση συνεχίζει την εγκληματική, θα έλεγα, πολιτική της, αυτή τη φορά περικόπτοντας δαπάνες για την υγεία από τον κρατικό προϋπολογισμό και καλούνται οι συνταξιούχοι, βάζοντας η κυβέρνηση το πρόστιμο των 100 ευρώ, να καλύψουν αυτές τις δαπάνες που στην ουσία πρέπει να αποτελεί κρατική ευθύνη. Η υγεία δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Η υγεία πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Αναδεικνύεται λοιπόν το τεράστιο πρόβλημα του συστήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκόσμια, να μην μπορούν σήμερα, τον 21ο αιώνα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, να καλύψουν τις ΜΕΘ, να καλύψουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να πεθαίνει ο κόσμος.